Γεια σα, παιδιά. Τσεκτεκνά, ο Κώστα εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing ενό προϊόντο το οποίο έχετε ζητήσει εδώ και πάρα πολλέ φορέ στο κανάλι. Είναι το MotoSpeed CK104 Full RGB. Μπροστά μου και μπροστά σα βλέπετε αυτό με του μπλε διακόπτε, ούτε μου blue switches. Υπάρχει άλλο ένα με κόκκινους, ούτε μου red switches. Θα πούμε τι διαφορέ όσο προχωράει το unboxing. Πρώτο στο ελληνικό YouTube το φέρει ο φίλο Σωτήρη, γνωστό και ω unboxing specialist. Οφείλω να του το δώσω αυτό, το αξίζει και με το παραπάνω, και από τότε ξεκίνησε ένα χαμό στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο πυκρολόγιο. Γιατί θεωρείται το καλύτερο value for money μηχανικό πυκρολόγιο που υπάρχει εκεί έξω. Εκτό του ότι είναι μηχανικό, ναι, πάρα πολλά πυκρολόγια είναι μηχανικά, προσφέρει full RGB εμπειρία ανάλογη με αρκετά ακριβότερα μοντέλα τα οποία έχουν τη διπλάσια και τη τριπλάσια τιμή. Το συγκεκριμένο θα το βρείτε είτε από Κίνα είτε από Ελλάδα. Αυτό που έχουμε μπροστά μα και που βλέπετε μου το έδωσαν τα παιδιά και τους ευχαριστώ για αυτό από το egod.gr. Πρόσφατα άνοιξαν αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα, μιλήσαμε μαζί, επικοινωνήσαμε και θέλησαν να μου στείλουν το συγκεκριμένο μοντέλο να το δω. Πληροφορίες για ό,τι θέλετε για το συγκεκριμένο μοντέλο και για το κατάστημα γενικά θα δείτε στην περιγραφή, θα έχω link και οτιδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. Οπότε πατήστε άφοβα και τσεκάρετε και δείτε. Έχουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα, τώρα άνοιξε, είναι έμπιστη και το καλό είναι ότι στα, στέλνουν στέλνω όλα από μία έως τρεις μέρες. Αυτό στο χέρια μου έφτασε πάρα πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, πάμε να τα ανοίξουμε. Ξέρετε ότι στο κανάλι ασχολούμαι εδώ και τέσσερα χρόνια, με από τους πρώτους που έφερε μηχανικά πληκτρολόγια. Ασχολούμαι με τα μηχανικά πληκτρολόγια, ξέρω τις διαφορές, τους έχω κάνει συγκριτικά βίντεο. Πάμε όμως να δούμε αυτό το μοντέλο, γιατί ανυπομονώ και εγώ να το δω. Πιστεύω, εσεί έχετε δει πάρα πολλά, αλλά θέλω να το δείτε και από μένα. Και πάμε να δούμε το κουτί είναι ιδιαίτερα απλό, full μαύρο. Μέσα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, έχει το manual στα αγγλικά και στα κινέζικα και σε άλλες γλώσσες βασικά. Είναι λίγο περίεργο στη διάταξη αλλά νομίζω άκρη βγαίνει και με το παραπάνω. Λέει τους συνδυασμούς πλήκτρων που πρέπει να πατήσουμε. Γενικά το συγκεκριμένο εκτός του ότι είναι πάρα πολύ καλό μηχανικό, αξιόπιστο. Οι διακόπτες του λένε ότι προσφέρουν εμπειρία έως και 50 εκατομμύρια πατήματα. Ε, μέσα επίσης βλέπουμε μια κάρτα σε φάση εγγύηση, αλλά δεν ξέρετε τι να γράψετε πάνω γιατί είναι στα κινέζικα. Τέλος πάντων, προσφέρουν εμπειρία 50 εκατομμυρίων πατημάτων, που σημαίνει ότι είναι αρκετά ανθεκτικό και ποιοτικό. Ας περάσει αυτό κάτω. Είναι αρκετά καλά πακεταρισμένο. Τα παιδιά από το κατάστημα μου το έστειλαν σε μια μεγαλύτερη κούρτα με αρκετά φρολέξ και προστατευτικά μέσα για να φτάσει σο σε μένα. Έφτασε σχετικά γρήγορα. Βλέπουμε το πρώτο πράγμα που προεξέχει είναι το καλώδιο και μέσα σε μια θήκη είναι το πικτρολόγιο. Μόλι έσκυζα τη ζελατίνα, αλλά δεν μα πειράζει αυτό. Και το πικρολόγιο βλέποντάς το είναι αυτό καθεαυτό. Πρώτο πράγμα που βλέπουμε μπροστά μας είναι το καλώδιο το οποίο έχει μια βέλκρο ταινία που το συγκρατεί, αρκετά καλό touch, είναι αρκετά ανθεκτικό, είναι χοντρό καλώδιο, βλέπετε ότι σε σχέση με το δαχτυλό μου είναι αρκετά χοντρό, περίπου στα 4 με 5 χιλιοστά σε πάχος, η άκρη του είναι επιχρυσωμένη USB 2, να το ζουμάρω να το δείτε καλύτερα, θα έχω ξαναπεί σε πολλά, δεν έχει σημασία το USB να είναι χρυσό γύρω γύρω, αυτό που μας νοιάζει είναι να είναι μέσα τα πινάκια του για να κάνουν καλύτερη επαφή. Και όντω είναι επιχρυσωμένα μέσα. Μακρύ καλώδιο, γύρω στο 1,5 μέτρο με 1,80 κάπου εκεί. Φαίνεται ανθεκτικό και ποιοτικό. Πάνω στο πληκτρολόγιο είναι συνδεδεμένο κατευθείαν, δεν είναι με micro ή mini USB, οπότε εξασφαλίζεται ότι δεν θα βγάζετε τα βάζετε καλώδια. Τώρα, σε κάποια είναι καλό, σε κάποια δεν είναι τόσο καλό. Συγκεκριμένα θεωρώ ότι είναι αρκετά καλό και ποιοτικό. Είναι αρκετά καλή η σύνδεση πάνω, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνο. Ε, Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο βάρβαρο με το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο και αυτό γιατί μ' αρέσει, έχω δει ότι είναι πάρα πολύ ποιοτικό και θα ήθελα να το δείξω και σε εσά, να περάσει και σε εσά αυτό. Αλλά α δούμε το πληκτρολόγιο και λίγο καλύτερα. Θα ξεκινήσω από την πίσω πλευρά του πληκτρολογίου. Όπω βλέπετε, το πληκτρολόγιο ξεχωρίζει γιατί είναι σε δύο τμήματα. Η πάνω πλευρά, η οποία είναι μεταλλική, μπράστα, αλουμινιού. Αλλά α περάσουμε ξαναλέω στην πίσω πλευρά να δούμε τι έχει πίσω. Πίσω βλέπουμε δύο ράμπερτ ποδαράκια τα οποία το φρενάρουν πάνω στο γραφείο. Βλέπουμε από κάτω ε, τη βάση του πικτρολογίου στην οποία είναι οι διακόπτε, ξεχωρίζει με κόκκινο. Ε, Επίση, εδώ πέρα, ο MotoSpeed μα λέει ότι παίρνει ρεύμα 5V, 500mAh από τη θύρα USB, part 15 of FFC Rules. Ωραία, αυτό δεν ξέρω τι ακριβώ σημαίνει, αλλά δεν μα πειράζει. Έχουμε αυτά εδώ τα ποδαράκια τα οποία. Είναι πλαστικό σκληρό, δεν έχει λάστιχο, αλλά μόλις ανοίξει είναι επενδυμένα με πλαστικό, με λάστιχο, οπότε δεν θα γλιστράει καθόλου, εξασφαλίζει ότι θα στέκεται στο γραφείο. Καλό touch. Είναι αρκετά ανθεκτικά, όσο για να στραβώσεις δεν σπάνε εύκολα. Το πλαστικό είναι επίσης ανθεκτικό και αν σας δείξω κάτι, Καθώ προσπαθώ να γυρίσω το πληκτρολόγιο, να το στραβώσω, είναι... δεν τσελακώνεται καθόλου. Έχω δει σε άλλα πληκτρολόγια τα οποία είναι σαν φύλλο, σαν χαρτί. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά καλή κατασκευή. Και περνώντα στην πάνω πλευρά, στην πάνω πλευρά βλέπουμε ότι το πληκτρολόγιο, ξαναλέω ότι έχει ένα φύλλο αλουμινίου από κράμα αλουμινίου συγκεκριμένα. Μπράζτ και αρκετά όμορφο. Δεν αφήνει δακτυλικά αποτυπώματα. Δίνει μια πολύ ωραία αίσθηση. Βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιε βίδε που το συγκρατούν. Σε κάποιου αρέσουν, σε κάποιου όχι. Σε μένα δεν με πειράζει. Μου δίνει ότι είναι εντελώ homemade πληκτρολόγιο. Σε φάση είναι λίγο πιο σκληρό το στυλ του. Το οποίο με ευχαριστεί και μου δίνει μια ωραία αίσθηση. Ε, βλέπουμε εδώ τέσσερι διακόπτε από προφίλ και από τα caps lock. Και νομίζω έχει και gaming profile. Είναι που σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να πατήσετε όλα τα πλήκτρα Νομίζω τουλάχιστον χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα Δηλαδή το πληκτρολόγιο μπορεί να δηλώσει όλα τα πλήκτρα Πολύ ωραία αίσθηση Οι διακόπτες του, να τους δούμε κιόλα. Είναι, να σας δείξω να φέρω κοντά Όπως βλέπετε έχει του σουτέμου μπλε Ιουτέμ μπλου διακόπτες Και γενικά οι διακόπτες της κατηγορίας μπλε Γιατί υπάρχουν διάφορα χρώματα η βασική αρχή είναι η Cherry MX, αλλά δηλαδή υπάρχουν Cherry MX Black, καφέ, μαύρη και κόκκινη. Υπάρχουν διάφορε παραλλαγέ, κάποιε εταιρείε έφτιαχναν του δικού του όπω εδώ βλέπουμε του Σουτέμου. Αλλά αυτό, η αυτή καθεαυτή διακόπτε, να ακούσουμε και πώ ακούγεται το πληκτρολόγιο, είναι αποκλειστικά τουλάχιστον να απευθύνονται σε ένα κοινό το οποίο επιθυμεί να γράφει. Δηλαδή, εάν εσεί περνάτε πολλέ ώρε στον υπολογιστή σα γράφοντα μεγάλα κείμενα, εξασφαλίζουν εργονομία και ότι το κείμενο και η δουλειά σα θα γίνεται χωρί διακοπέ. Όχι ότι δεν μπορείτε να παίξετε, δεν μπορείτε σαφώ να παίξετε, αλλά για παιχνίδι, καθαρά για gaming, είναι η μου Red ή όλη η ολη οι διακοπτηση τη Red κατηγορία. Αν θέλετε πολύ μαλακό πάτημα, μαύρη, αν θέλετε πιο σκληρό πάτημα. η καφέ είναι κάπου στο ενδιάμεσο, δηλαδή συνδυάζουν ε, κάτι μεταξύ των μπλε και μεταξύ των ε, κόκκινων διακοπτών. Έχει αρκετά ωραία αίσθηση καθώ γράφει. αρκετά ποιοτικό, μεγάλο enter, μεγάλο backspace, μεγάλο shift, μεγάλο κάψουλο και shift από αυτή την πλευρά. Γενικά έχει τη διάταξη ενός πικτρολογίου όπως θα έπρεπε να είναι. Ε, σας ξαναλέω, μπλε διακόπτες, κυρίως για γραφή. Αλλά μπορείτε να παίξετε άνατα με αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά να σας πω από την εμπειρία μου ότι... Μπορεί να σα φαίνεται πολύ εύκολο, πολύ ωραίο να παίζει με μπλε μηχανικό πικτρολόγιο. αλλά έχει μια καθυστέρηση. Το κλικ που κάνει δύο αναδράσεις λίγο σε ζορίζει. Ξαναλέω, αν θέλετε καθαρά gaming, πληκτρολόγια, μηχανικά, πάτε σε κόκκινο. Η προσωπική μου εμπειρία, άποψη και γνώμη είναι αυτή. Αλλά το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, πέρα του ότι είναι μηχανικό, προσφέρει κάτι το οποίο λίγα θα δείτε σε αυτό το κόστο. Λίγα πληκτρολόγια να το προσφέρουν να είμαι πιο ακριβή. Και πάμε να δούμε το μεγάλο του ατού. Το μεγάλο ατού, όπω έχετε δει, είναι ότι φωτίζεται σε διάφορους χρωματισμούς, σε παίρνει διάφορα μοτίβα. Βλέπετε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα preset το οποίο κάνει αναλλαγή σε διάφορα χρώματα. Πάμε να δούμε πώς αλλάζει χρώμα. Έχω δει ότι υπάρχουν διάφορα μοντε. Εδώ πάνω στο 1, 2, 3, 4 και 5. Αν δείτε και να το φέρω κοντά να το δείτε γιατί μου άρεσε. Είναι αρκετά ωραίο touch. Βλέπετε ότι υπάρχουν FPS, CF, Code, LOL και RACE. Δηλαδή, υπάρχουν προεπιλεγμένα προφίλ. Πάμε να δούμε κατευθείαν αυτά και να δούμε και τις υπόλοιπες επιλογές στο φωτισμό. Εάν εγώ πατήσω δηλαδή το Fn σε συνδυασμό με το 1, βλέπετε ότι φωτίζονται το WASD, που σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να παίξετε FPS. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να δω και τα υπόλοιπα, το E, το R, Άρα και τα βελάκια. Πάμε να δούμε τι άλλο φωτίζεται. πατώντας το F1 και το 2 που σε CF, βλέπουμε όλο το φάσμα. Νομίζω ότι κυρίως για. Το CF, ποιο παιχνίδι είναι, Counter Strike, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είναι αρκετά βολικό. Βέβαια, η αλήθεια είναι, και να σα πω από την εμπειρία μου ω gamer, όταν παίζει, δύσκολα κοιτά το πληκτρολόγιο. Αν είσαι καλό παίχτη, στην οθόνη θα κοιτά, τα δάχτυλα θα πηγαίνουν μόνο του. Το ξέρετε περισσότεροι από εσά. Αλλά προσφέρει ωραίο, μια ωραία αίσθηση, μπορώ να πω την αλήθεια. Περνάμε στο επόμενο μοτίβο του Call of Duty. Βλέπουμε τα πλήκτρα που χρησιμοποιούνται στο Call of Duty πάμε να περάσουμε και στο fn LOL, αυτό που μας απασχολεί τους περισσότερους από εσά, με με ενδιαφέρει για την Dota, έχουν ακριβώ τα ίδια πράγματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 W, Q, E, R, A, S, D, F Είναι τα βασικά πλήκτρα που χρησιμοποιούμε στα MOBA Games Πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι για Race Βλέπετε W, R, A, S, D, Shift, Control και Alt Και τα βελάκια φυσικά Μ' αρέσει γιατί είναι προεπιλεγμένα. Νομίζω και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να το προγραμματίσει κι εσύ. Δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ το συγκεκριμένο, να σα πω την αλήθεια, αλλά υπάρχουν σίγουρα, μνή... έχει μνήμη σίγουρα το πληκτρολόγιο και μπορεί να προγραμματίσει τα δικά σου. Πάμε να δούμε κάποια άλλα προφίλ. Πατώντα το FN και το Insert, βλέπουμε ότι παίρνει διάφορα. Εμένα, ξαναπατώντα το. Έχει πάρα πολλές επιλογές μ' αρέσει, γιατί το συγκεκριμένο χωρίς να χρειάζεται κάποιο πρόγραμμα μπορείς να το φτιάξεις στα γούστα σου, να το φέρεις έχεις, εκτός από τα preset μπορείς να το, το ρυθμίσεις όπως εσύ θες on the go είναι τρομερό πληκτρολόγιο συνεχίζουμε να δούμε τι άλλα preset έχει, μ' αρέσει αυτό βασικά είναι από τα αγαπημένα μου πλάκα πλάκα FN να συνεχίσουμε τι άλλα μοτίβα Και αυτό ωραίο. Το ουράνιο τόξο. Στατικό βέβαια. Αλήθεια είναι νομίζω ότι αυτό μπορείς να το αλλάξεις το χρώμα. Ναι. Βλέπετε αλλάζει και εδώ ο φωτισμός ανάλογα με το προφίλ που έχουμε. Έχει πάρα πολλές επιλογές πλάκα πλάκα επαναλαμβάνομαι τώρα, αλλά σε γενικέ γραμμέ θεωρώ ότι, όπω ξέρετε και εσεί, ότι είναι τρομερό πληκτρολόγιο. Ξαναλέω τα, το συγκεκριμένο μου το έστειλαν τα παιδιά από το ego.gr. Τσεκάρετε, δείτε στο site του το πληκτρολόγιο. Τώρα θα μου πείτε ότι υπάρχει βασική αρχή. Την οποία τη συμμερίζομαι και την καταλαβαίνω. Ε, ξέρετε ότι στην Κίνα έχει γύρω στα 45 ευρώ και κάτω θα το βρείτε. Οι τιμέ αλλάζουν συνέχεια. Μπορείτε να το βρείτε και 40, μπορείτε και 45. Αλλά εκεί μέσα παίζει. Στη χειρότερη πίτα θα το βρείτε 45-46 ευρώ. Γιατί ρε Κώστα, να μην δώσω 45 ευρώ, να μην το πάρω από Κίνα και να το πάρω από ένα κατάστημα. Α, αξίζει, δεν αξίζει. Στην ουσία, εάν μπορείτε να το αγοράσετε από Κίνα, να το αγοράζετε από εκείνα και τελειώνει η υπόθεση. Αλλά για όσου δεν μπορούν να το αγοράσουν από εκείνα, πιστεύω προσωπικά ότι είναι μια καλή ε, περίπτωση να μπορείς να τα αγοράσεις από Ελλάδα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η τιμή του κοστολογείται από 59 και ευρώ και πάνω. Τα παιδιά από το EGOD με ενημέρωσαν ότι υπάρχει περίπτωση να πέσει και όλες τις τιμή του τις επόμενες μέρες. Θα, όσοι θέλετε τσεκάρετε να δείτε. Ε, αλλά ξέρουμε ότι ξεκινάει από 59 ευρώ στην ελληνική αγορά. Η διαφορά στη χειρότερη είναι γύρω στα 14 ευρώ σε σχέση με την κινέζικη αγορά. Αν σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα το φέρνουν νόμιμα, πληρώνουν τελωνίο, Οπότε πρέπει να έρθει εκτελονισμό μεταφορικά μέσα. Γενικά και να βγάλουν και ένα μικρό κέρδο. Οπότε μέσα σε όλο αυτό, νομίζω ότι τα 15 ευρώ που ζητάνε παραπάνω είναι αρκετά αξιοπρεπέ. Αρ αξιοπρεπή τιμή. Σκεφτείτε το εξή. Το συγκεκριμένο, αν το πάρετε από Ελλάδα, θα σα έρθει σε μία έω τρει μέρε. Που σημαίνει ότι εσεί σε τρει μέρε από τη στιγμή που θα το παραγγείλετε θα το έχετε στα χέρια σα. Από εκείνα θα περάσουν 25 μέρε και Τουλάχιστον από 25-27 μέρε, περίπου για να το πάρετε. Που σημαίνει ότι αυτέ τι 25 μέρε, εσεί θα μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο. Έστω τα 15 ευρώ σίγουρα θα τα εξασφαλίζετε με μεγάλη άνεση. Επίση, έρχεται και το θέμα τη εγγύηση. Το συγκεκριμένο, εάν πάτε οτιδήποτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστημα με τη μία. Το κακό είναι ότι με την Κίνα, αυτό είναι το μεγάλο τέτοιο. Ότι αν περάσει καιρό από την στιγμή που το πήρε, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Γενικά. Ναι, λέμε, θα πάρουμε τα λεφτά μα πίσω. Κάποιοι κάνουν Dispute κατευθείαν και παίρνουν όλα τα λεφτά μέσα από την PayPal ή οτιδήποτε. Αν και δεν το θεωρώ τόσο σωστό, αλλά. τι γίνεται. Αν θε να μπλέξει με εγγυήσει με την Κίνα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Προσωπικά, ευτυχώ και το λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν έχει χρειαστεί να γυρίσω κάτι. Μου έχουν βγει τα περισσότερα από αυτά αξιόπιστα. Αν κάτι χαλάσει, το παίρνω απόφαση ότι η ταλαιπωρία είναι μεγαλύτερη. Τέλο πάντων, οπότε με αυτά τα 15 ευρώ διαφορά που κοστίζει ανάμεσα στι δύο αγορέ, εσεί μπορείτε να το πάτε στο κατάστημα εδώ πέρα στην Ελλάδα να το στείλετε και να βρουν αυτή η λύση για εσά, το οποίο εσά θα σα ξεκουράσει σίγουρα. Οπότε θεωρώ ότι για τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να τα αγοράσουν από εκείνα είναι καλή φάση. Τώρα 14 ευρώ σε κάποιου φαίνονται πολλά, αλλά πιστέψτε με ότι 14 ευρώ. Μπορεί να τα εξασφαλίζει με 4-5 καφέδε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα κάνει κράτη 4 καφέδε, θα τα δώσει, θα το βγάλει παραπάνω. Θεωρώ ότι καλό είναι να υπάρχουν επιλογέ. Εσεί είστε μεγάλα παιδιά. Κρίνετε, ξέρετε τι ταιριάζει στο πορτοφόλι σα και τι όχι. Εγώ σα δίνω άλλη μια πρόταση ε, να τη δείτε. Μπορώ να πω ότι από το συγκεκριμένο είμαι εντυπωσιασμένο. Πραγματικά δεν περίμενα ότι ένα πληκτρολόγιο τόσο χαμηλού κόστου θα φαίνεται τουλάχιστον στο χέρι και στο μάτι τόσο ευχάριστο. Έχετε δει ότι έχω πάρει το μηχανικό τη Razer Tornata. Η αλήθεια είναι ότι η χρωματική εμπειρία που προσφέρει αυτό δεν είναι τόσο έντονη. Αλλά Tornata έχει 110 ευρώ, αυτό έχει 45 έω 59. Δηλαδή είναι περίπου η μισή τιμή, το 60% τη τιμή. Πιστεύω ότι αξίζει και με το παραπάνω. Αν το βρείτε αγοράστε το. Σας λέω από το συγκεκριμένο εδώ Ελλάδα θα έχω link στην περιγραφή. Μπείτε τσεκάρετε το αν θέλετε. Τα παιδιά είναι αρκετά αξιόπιστα. Αν κρίνω από το πώ ήρθε σε μένα το συγκεκριμένο και από ό,τι του έχω μιλήσει, έχουν εμπειρία στο χώρο αρκετά χρόνια. Οι τιμέ του είναι θεωρώ normal και προσπαθούν όλα να τα κάνουν νόμιμα, απολύτω νόμιμα, με αποδείξει με τα πάντα. Οπότε πιστεύω ότι αξίζει μια ευκαιρία. Εγώ θα ήθελα να του πω ένα ευχαριστώ που προτίμησαν το τσεκτεκνάνο να μου το στείλουν να το δω και ελπίζω και εσείς να κρίνετε ανάλογα με, την, με τις σας και με την εμπειρία σας ως τώρα τι αξίζει και τι όχι. Από μένα σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα και πραγματικά το συγκεκριμένο ταξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω, φθηνό οικονομικό και με φούλα εμπειρία RGB. Εντάξει, δύσκολα θα βρεις ε, με τέτοια τιμή, καλό ή κακός, είτε στην ελληνική είτε στην κινέζικη αγορά. Από μένα να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα τα πούμε σαν επόμενο unboxing. Γεια σας παιδιά!